στους δρόμους η τροχέα Ηρακλείου. Συνεργεία τροχονομικών ελέγχων θα σαρώνουν από σήμερα καθημερινά την πόλη, προκειμένου να απαλλαγεί από τα παράνομα παρκαρίσματα σε πεζοδρόμια, πλατείες και πεζόδρομους. Και τα πρωινά και τα απογεύματα θα βρίσκονται αστυνομικοί από την Υπηρεσία μας, από το τμήμα τροχέας Ηρακλείου, πολλές φορές σε συνεργασία και με αστυνομικούς της Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου να ελέγχουν το κέντρο. Αυτό θα περιλαμβάνει και τους γυροδρόμους. Όλους τους δρόμους που υπάρχει σήμαση και στην 25η Αυγούστου και στη 1821 και στην Ίδης, στη Δικαιοσύνης, στη Μικρή Εύας και στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη για την τήρηση νομιμότητας και της υπάρχουσας σήμασης στους δρόμους. Σήμερα, πρώτη μέρα εφαρμογής του σχεδίου, τα κλιμάκια της τροχέας αρκέστηκαν σε συστάσεις στους πολίτες. Ωστόσο, από αύριο οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι και με τα όσα προβλέπει ο νόμος. Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε έτσι να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας να είναι προσεκτικοί, να τηρούν την υπάρχουσα σήμαση και να αποφεύγουν την κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου πριν βρεθούν προεκπλήξως. Η στάση στάθμευση, η παράνομη. Η παράνομη στάθμευση, η πινακίδα ρο 40. Το διοικητικό πρόστιμο είναι 40 ευρώ και προβλέπεται και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας, του διπλώματος της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος για χρονικό διάστημα 20 ημερών. Έχουμε πιαστεί να είμαστε πολύ παράνομοι. Η σήμανση έχει μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα ότι και πολλοί συμπολίτες μας έτσι να μην το γνωρίζουν, να μην το έχουν εμπεδώσει. Ότι απαγορεύεται πλέον η κίνηση στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Για τον λόγο αυτό ξεκινήσαμε έτσι η πρώτη μέρα και με συστάσεις, αλλά το προσεχές χρονικό διάστημα θα βεβαιώνονται και παραβάσεις.